Λίγο. Όχι. Ναι, τώρα όχι, και όχι, η τελευταία εξέλιξη μιλάει για πολιτική καταγγελία. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό στο νομικό πεδίο. Όμως, ο πολίτης ξέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι όλα αυτά θα πάρουν χρόνο, θα ανοίξουν συζητήσεις, όποια κυβέρνηση και να είναι. Θα προχωρήσουμε, θα περάσουμε το καλοκαίρι, θα πάμε. Εν τω μεταξύ τρέχουν πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήδη μερικά τμήματα των αποφάσεων έχουν αρχίσει καλή ώρα, κακή ώρα η μετενέργεια. Και έχουμε μπροστά μας τον Ιούνιο, αμέσως μετά τις εκλογές, να εφαρμόσουμε και μια σειρά μέτρων που έχουν αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και είναι στις υποχρεώσεις μας. Και τα οποία εμείς πρέπει να διαπραγματευτούμε. Τι κάνουμε με αυτά? Μου δίνεται αφορμή με αυτή την επισήμανση για να σας πω το εξής. Αφού είμαστε σε μια τέτοια φάση και απομένουν μονάχα 3 εβδομάδες για να αποκρισταλωθεί στην Ελλάδα μέσα από την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, τι πρέπει να γίνεται μόνη μέρα, θεωρώ ότι δεν θα ενοχλούσε ούτε και την Ευρώπη ένα πάγωμα αυτή τη στιγμή των αποφάσεων του Ιουλίου. Μάλιστα. Λέτε για τα άμεσα λοιπόν. Για τα άμεσα μέτρα να πάρουν. Διότι έχουν αντιληφθεί